Πώς έφυγε. Για πες μου. Το οποίο το έμαθα χτες από ένα φίλο και ήδη κάνει τον γύρο των μέσων ενημέρωσης. Αναφέρθηκε και ο Δημήτρης ο Μπούζας σήμερα σε αυτό. Για άμα αναφέρθηκε άλλος, τι το λες τώρα. Να αναπαράγει την είδηση. Όχι, αναφέρω κάτι το οποίο με εντυπωσίασε και δεν γίνεται να το περάσω μπάι. Ναι. Δεν είχαμε τηλεοπτική μετάδοση για ένα ακόμη παιχνίδι της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Εβδομάδας. Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί γελάς. Για την Εθνική μας Ομάδα. Εθνική μας Ομάδα είναι. Εθνική Εβδομάδα, ξέρετε. Εθνική Ομάδα. Τελείωσε, εντάξει. Είμαι λίγο αυτό σήμερα, πιο πολύ χαρούμενο τι σου. Δεν είμαι. Εντάξει, η Εθνική Εβδομάδα τι έκανε. Δεν την έδειξε. Εθνική Ομάδα. Ναι, δεν την έδειξε τηλεόραση. Εντάξει. Λοιπόν, είναι ένα ακόμη παιχνίδι που δεν έδειξε. Ναι. Έχει περάσει την πλήρη απαξίωση. Δηλαδή, σου λείψε ένα χωριέμα. Σου λείψε η Εθνική. Βλέπω τι γίνεται. Ναι. Και μέσα στην όλη κατάντια βλέπω και αυτό. Ναι. Εντάξει. Να μην ενδιαφέρεται κανείς, ούτε καν τα κρατικά κανάλια τα οποία τα πληρώνουμε. Να μεταδώσουν παιχνίδι. Και ρωτάω τώρα, όταν μου παίρνετε εμένα από το λογαριασμό του ρεύματος και από τους συνανθρώπους μου, ένα σκασμό λεφτά για ΕΡΤ και κάνατε αγώνα να ξανανοίξει η ΕΡΤ, γιατί δεν μεταδίδετε τον αγώνα της Εθνικής Ομάδος. Λοιπόν, εξής ξέρετε, εσείς θα απαντήσετε, το ένα ακόμη παιχνίδι της Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Εθνικής μας Ομάδας Ποδοσφαίρου. Εντάξει, λογικό είναι. Γιατί γελάς. Για την Εθνική μας Ομάδα. Εθνική μας Ομάδα είναι. Εθνική Εβδομάδα. Εθνική Εβδομάδα.